Αν θεωρούμε ότι αντισυνταγματικό είναι το αντιλαϊκό, τότε με αυτή την έννοια συμφωνούμε. Γιατί βεβαίως οι διατάξεις που περιέχουν, έτσι, είναι σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, του λαού και της νεολαίας, επιδεινώνει τη θέση της λαϊκής οικογένειας, επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά είναι ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο. Όμως το Σύνταγμα, το αστικό στα λόγια, προασπίζει τα δικαιώματα του λαού. Στην πράξη, αυτό το οποίο στηρίζει είναι την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Αστικό Σύνταγμα είναι. Και από αυτή την άποψη υπερασπίζεται την καπιταλιστική ιδιοκτησία, τις ανάγκες της, τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Ακόμη και όταν αυτά καταπατούν και το ίδιο το Σύνταγμα. Γιατί όπως δήλωσε από το Βήματος της Βουλής ένας γνωστός ποινικολόγος, συνταγματολόγος, όταν συζητάγαμε για τα μνημόνια και τα συνταγματικότητά τους, το Σύνταγμα, είπε, είναι ένα κείμενο το οποίο είναι δυναμικό και προσαρμόζεται στις κάθετε ανάγκες της εποχής. Έτσι είχε δηλώσει από το Βήματος της Βουλής. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Το κράτος είναι ένα κράτος κάθε φορά που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης. Δεν είναι κράτος για όλο το λαό. Δεν υπάρχει ποτέ τέτοιο κράτος και ούτε μπορεί να υπάρξει τέτοιο κράτος. Γι' αυτό άλλωστε και το κράτος με τους νόμους του, με τους μηχανισμούς του, προστατεύει τα συμφέροντα του κεφαλαίου και θωρακίζει με την αστυνομία, με τους μηχανισμούς καταστολής, την εξουσία της εκάστοτε άρχουσας τάξης. Λοιπόν, αυτά, κυρία Πρόεδρε, για τη συγκεκριμένη αίτηση, εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ με τη λογική ότι είναι αντιλαϊκό.